Για ακόμα μία χρονιά, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αξιοποιείται ως ευκαιρία από όψιμους φίλους του περιβάλλοντος για να μιλήσουν για την άνοδο της θερμοκρασίας της γης, την καταστροφή των δασών, τη ρήπανση του νερού και του αέρα, το ανθυγινό περιβάλλον των μεγάλων πόλων. Αντίθετα, για μας είναι μία ακόμα μέρα για να εκφράσουμε το θυμό μας για το επώδυνο, διαρκές και επιδεινούμενο έγκλημα που συντελείται στην περιοχή μας με κριτήριο τα κέρδη των λίγων και με θύματα τον αέρα, τη γη και το νερό, τα συστατικά δηλαδή που κάνουν δυνατή τη ζωή στον πλανήτη μας. Είναι μια μέρα για να διαδηλώσουμε ενάντια σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση, με κυρίαρχα στοιχεία την επίθεση στην ανθρώπινη υγεία και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, τίτλος που άλλο εννοεί και άλλο σημαίνει, οι κυβερνήσεις εφαρμόζοντας αποφασιστικά τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ικανοποιούν τα οικονομικά συμφέροντα μιας τσιμεντοβιομηχανίας, που στο όνομα και μόνο του κέρδους μετατρέπεται σε εργοστάσιο καύσης πετ-κοκ, σκουπιδιών και πλαστικών. Χαρίζοντας ένα μέλλον γεμάτο με διοξίνες, φουράνια, βαριά μέταλλα, υδράργυρο, σε εμάς και στα παιδιά μας. Μα έτσι επιτυχάνεται ο περιορισμός του όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή μας, λένε. Αν η κυβέρνηση επιθυμεί τον περιορισμό του όγκου των απορριμμάτων, ας διοχετεύσει επιτέλους επαρκείς κρατικούς πόρους, πρωταρχικά σε όλα τα προηγούμενα στάδια της ορθής διαχείρισης απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή, με κομποστοποίηση, με ανακύκλωση, σε πραγματικά φιλοπεριβαλλοντικές μορφές ανακύκλωση. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF είναι μια ασφαλής διαδικασία. Αναβάθμιση στη διαχείριση των απορριμμάτων και πράσινη στροφή. Η πραγματικότητα δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Τα πρόσφατα στοιχεία του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, τα επιστημονικά πορίσματα του τμήματος χημίας του ΑΠΙΘΙΤΑ για τη δυσοσμία και τη ρήπανση στον Εύρο και στον Κορδελιό και άλλες μελέτες δείχνουν ως ένοχο την υπογόνα λειτουργία των βιομηχανιών. Αυτό και πολλά άλλα μας λένε για να μας πείσουν ότι όλα αυτά τα μέτρα της πράσινης μετάβασης αφορούν το δικό μας καλό. Πλασάρουν το δίλημα κάψη απορριμμάτων RDF-SRF αντί για PET-COP, λέγοντας ότι ρυπαίνει λιγότερο. Το θέμα είναι να μην ρυπαίνει καθόλου. Ο λιγότερος καρκίνος δεν μας λέει τίποτα. Δεν διαλέγουμε να το πάθουμε καρκίνο από το PET-COP ή από το RDF-SRF. Λέμε όχι στη ρύπανση του αέρα, όχι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας. Καλούμε όλους τους φορείς του Δήμου μας, αλλά και ατομικά τον κάθε συμπολίτη μας, να πάρει μέρος στην πρωτοβουλία. Μόνο έτσι η συλλογικότητά μας θα αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη και θα παραμείνει ικανή να στηρίξει στην πράξη τα δίκαια αιτήματά της. Να πάρθει πίσω τώρα η νέα αδειοδότηση καύσης RDF-SRF από τον όμιλο Τιτάν. Να σταματήσει τώρα η καρκινογόνα καύσης σκουπιδιών. Να πάρθουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής και των εργαζόμενων στην επιχείρηση ΕΛΠΕ. Να απαλληφθεί από τον ΠΕΣΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η δυνατότητα δημιουργίας μονάδων παραγωγής RDF-SRF. Άμεσα να προχωρήσει η δημιουργία κέντρου υγείας στο Δήμο Παύλου Μελά και να ενισχυθεί αυτή του ευόσμου. Να καταρτιστεί ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας με ευθύνη των Δήμων, με κριτήριο την προστασία της ζωής των κατοίκων για περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην ευρύτερη περιοχή των εργοστασίων. Άμεση εφαρμογή μεθόδων και μέτρων μείωσης ποσότητας και λαπτικότητας των απορριμμάτων. Με διαλογή στην πηγή, με ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Να μην κατασκευαστούν οι ΜΕΑ με ΣΔΙΤ και τις συγκεκριμένες προβλέψεις για τη λειτουργία τους. Να βελτιωθεί η λειτουργία του ΜΑΕ Ευκαρπίας, ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και στους κατοίκους. Παλεύουμε για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σήμερα 5 Ιουνίου και είμαστε εδώ Συνδικάτα Εργαζομένων, Σύλλογοι και Φορείς Περιοχής να ενώσουμε τις φωνές μας, να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για τις αιτίες που υποβαθμίζουν και καταστρέφουν το περιβάλλον και τις ζωές μας. Εμείς οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης είμαστε περικυκλωμένοι από μεγάλες ρηπογόνες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι τεράστια βιομηχανική ρήπανση που εξελίσσεται γύρω από τις γειτονιές μας, με την καύση ρήπων από τον Τιτάν, από τη δυσοσμία των ΕΛΠΕ, με τη νέα επένδυση που ετοιμάζεται για τη ΒΠΕ της Ίνδου, στη ΒΠΕ της Ίνδου για αποτέφρωση επικίνδυνου υγειονομικού υλικού. Βαλόμαστε από παντού από επικίνδυνες βιομηχανικές δραστηριότητες που βάζουν τα κέρδη τους πάνω από την υγεία μας, πάνω από το περιβάλλον. Για μια ακόμη χρονιά, η μέρα αυτή αξιοποιείται ως ευκαιρία για να μιλήσουν για την άνοδο της θερμοκρασίας της γης, την καταστροφή των δασών, τη ρήπανση του νερού και του αέρα, το ανθυγινό περιβάλλον των μεγάλων πόλων. Όλοι αυτοί που ευθύνονται καλούν σε συστράτευση για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι υποκριτικές δηλώσεις τους ενοχοποιούν γενικά την επίδραση του ανθρώπου στη φύση και προσπαθούν να κρύψουν το πραγματικό ένοχο, που είναι το καπιταλιστικό του σύστημα, που θυσιάζει τις κοινωνικές μας ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρήσεών τους.
πίσω από δίθεν φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, επιχειρηματικοί όμιλοι όπως ο Τιτάνας προσπαθούν να κρύψουν τις εγκληματικές επιπτώσεις που προκαλεί η δραστηριότητά τους στο περιβάλλον και την υγεία του λαού. Η τσιμεντοβιομηχανία θέλει να φυτέψει δέντρα, ενώ την ίδια ώρα ρυπαίνει το περιβάλλον καίγοντας σκουπίδια για να μειώσει το κόστος της λειτουργίας του. Από τη μία δηλαδή σπέρνει τον καρκίνο στις γειτονιές της πόλης μας και από την άλλη το παίζει μπροστά της του περιβάλλοντος. Είναι προκλητικοί με τις στάσεις τους όταν οι καρκινογόνες επιπτώσεις από τη λειτουργία της Τιτάνας έχουν επιβεβαιωθεί και μέσα από μελέτες. Από την άλλη μπάντα έχουμε τα ΕΛΠΕ που ρυπαίνουν και προκαλούν δυσοσμία οι δραστηριότητές τους και για άφεση αμαρτιών κάνουν χορηγίες γηπεδάκια στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Δηλαδή να ανοίγουν τα πνευμόνια μας από τη μία με την μπάλα και την ίδια στιγμή να γεμίζουν κατευθείαν με τον καπνό από τα φουγάρα τους. Να μην μας αφήνουν ούτε στιγμή να ανασάνουμε καθαρό αέρα και αυτοί να γεμίζουν τις τσέπες τους με κέρδη. Λίγο πιο δυτικά, στη ΒΠΕ της Ίνδου ετοιμάζονται σχεδιασμοί για λειτουργία νέων και ρηπογόνων μονάδων καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων σε μια περιοχή που είναι επιβαρημένη από την ήδη υπάρχουσα βιομηχανική δραστηριότητα και σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη επικίνδυνη επιχειρηματική δράση άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων της ΒΠΕ, αυξάνεται ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος. Για όσους παρακολουθούν, είδαμε διάφορες ανακοινώσεις, κροκοδίλια δάκρυα για το περιβάλλον. Αυτές οι υποκριτικές δηλώσεις που ενοχοποιούν γενικά και αόριστα την επίδραση του ανθρώπου στη φύση και τη βιομηχανική ανάπτυξη, στην ουσία προσπαθούν να συσκοτήσουν τον πραγματικό ένοχο, που δεν είναι άλλος από όλες αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ο όμιλος των ΕΛΠΕ, το Τιτάν, που θυσιάζουν την υγεία των εργαζομένων, των κατοίκων, των παιδιών μας και την προστασία του περιβάλλοντος στο βωμό της κερδοφορίας τους. Η αλήθεια είναι, συνάδελφοι, ότι η δυσοσμία στην περιοχή μας, η ρήπανση, όλο και μεγαλώνει, η ατμόσφαιρα είναι ανυπόφορη, ενώ ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες η κατάσταση χειροτερεύει. Παρατηρώντας βέβαια τις τελευταίες εξελίξεις, βλέπουμε τη διοίκηση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου να παίρνει δωράκι σε εισαγωγικά από τη θυγατρική των ΕΛΠΕ, την ΕΛΠΕΤΙΣΟΝ, δήθεν για να ανακουφίσει όσους έχουν ανάγκη. Αναρωτιόμαστε τελικά, από τη μια μεριά η διοίκηση του Δήμου θα παίρνει χορηγίες από τα ΕΛΠΕ και από την άλλη θα μας λέει ότι είναι στον πλευρό των κατοίκων και δήθεν μοιάζεται για την υγεία τους. Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία. Μας γεμίζουν ψεύτικες ελπίδες ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή και πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτή τη δυσοσμία, με αυτή τη ρήπανση, με τον αέρα που αναπνέουμε. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, όλοι εμείς που όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν αυτοί που δεν το βάλαμε κάτω. Ήμασταν εμείς που ζητούσαμε τα αυτονόητα. Δηλαδή να ζούμε σε μια γειτονιά που δεν θα υπάρχει ρήπανση, που δεν θα υπάρχει δυσοσμία, που θα διεκδικούσαμε αγωνιστικά, που σταθήκαμε απέναντι σε αυτή τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ, βάζοντας στο κάδρο τον πραγματικό φταίχτη για την κατάσταση που βιώνουμε. Για την κατάσταση που καλούμαστε κάθε μέρα να αποδείξουμε ποιος είναι αυτός που φταίει που τα παιδιά μας βγαίνουν έξω και παραπονιούνται. Ποιος είναι αυτός που δημιουργεί τις συνθήκες αυτές να μην μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρα, να μην μπορούμε να καθίσουμε στο μπαλκόνι. Εμείς συνάδελφοι συναγωνιστές έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι δεν είναι άλλος από αυτούς και την πολιτική που εφαρμόζουν, που δίνουν το δικαίωμα στις μεγάλες βιομηχανίες, στα ΕΛΠΕ, στο Τιτάν, να δρουν ανεξέλεκτα, να μην λογαριάζουν τίποτα, να βάζουν πάνω απ' όλα το κέρδος τους.